Χαίρετε, σας είμαι ο 2 και συνεχίζουμε με MotoGP. Βασικά είναι το πρώτο gameplay video του 2019, αν δεν κάνω λάθος. Φεύγουμε, πάμε Αυστραλία. Όπως βλέπετε έχει 5 δεξιές, 7 αριστερές στροφές. Συνολικά 4.448 χιλιόμετρα από ό,τι λέει η πίστα. Όπως καταλάβατε έχω παραλείψει ήδη έναν αγώνα. Ήταν ο προηγούμενος, ο οποίος ήταν στη μακρινή Ιαπωνία. Δυστυχώς έχω προβλήματα με το... Από τότε που κάναμε φορμάτ έχω προβλήματα με την εγγραφή, με το OBS, με το Relive. Έχω κάνει κάποια πραγματάκια, ευτυχώς έστρεψε λίγο η κατάσταση. Τέλος πάντων, να το πολυολογούμε. Νικήσαμε στον Ιαπωνικό αγώνα και για πολύ κακή του τύχη ο Χόρχε Μάρτιν βγήκε δέκατος. Άρα καταλαβαίνετε ότι είμαστε τσίμα τσίμα στη βαθμολογία. Και επιστροφή βεβαίως ξανά εδώ στο Αυστραλέζικο Grand Prix. Το οποίο όπως βλέπετε σπάσαμε τα χρονόμετρα, είναι 35-7-10. Τα πάμε πάρα πολύ καλά, όπως έχω ξαναπεί στις κατατακτήριες δοκιμές. Είναι γνωστό αυτό. Από πίσω μας κλασικά ο Χόρχε Μάρτιν. Ένα 36-2 ο κύριος Χόρχε. Εμείς ένα 35-7. Εντάξει, δηλαδή όταν δεν έχουμε κάποιον αντίπαλο μπροστά μας, πάμε μπάλα. Και ήρθε η ώρα του αγώνα. Όπως βλέπετε, δεν είναι και τόσο ζεστός ο καιρός. 16 στον αέρα, 33 στην άσφαλτο. Πρώτος εμείς, ο Μάρτιν. Βλέπετε ότι τα πάμε πάρα πολύ καλά. Το άλλο grid, βλέπουμε τον Ροντίν πίσω στις τελευταίες. Στην τελευταία σειρά της εκκίνησης, ο Μίνο, βλέπω Μίνο βεβαίως, αν θυμάστε από το παλιό το MotoGP, έχει πέσει πάρα πολύ. Και ο Πουλέγκα, δείτε εδώ τον Πουλέγκα, νομίζω ήταν VR46 ο Πουλέγκα, αν θυμάμαι καλά, στο προηγούμενο MotoGP και τώρα και εδώ ίσως. Τέλος πάντων, σιγά σιγά πάμε, 2019, πρώτο βιντεάκι, η σειρά της εκκίνησης και φεύγουμε σιγά σιγά. Και περιμένοντας τα κόκκινα φώτα με το καινούριο μας στυλάκι, βεβαίως θα το παρατηρήσετε και εσείς οι ίδιοι ότι πλέον είμαστε λιγάκι πιο με αγκώνες κάτω στις στροφές. Λίγο αλλάξαμε το στυλάκι μας διότι είχαμε πολύ φθορά στο πίσω ελαστικό, όπως πολύ ξέρετε όσοι παρακολουθείτε τους αγώνες μας. Και φύγαμε πολύ ωραία, παρόλο που φύγαμε είχαμε μια πολύ κακή εκκίνηση στην πρώτη στροφή της πίστας. Μπήκαμε πάρα πολύ ωραία και εδώ στη δεύτερη στροφή βλέπω ότι χάσαμε λίγο. Εμποδίζουμε λίγο τον Αντωνέλη, βλέπουμε ότι λίγο γλίστρησε και ο Αντωνέλη. Παραδείχα να πέσει, δεν φταίγαμε, δεν είχαμε εμείς κάποιο φταίξιμο όμως πιστεύω εκεί. Αγωνιστικό συμβάν. Για να δούμε. Τα δύο γκρεσίνη έχουν φύγει μπροστά και μόλις τώρα περνάμε το KTM. Το οποίο έχουμε ξαναπεί ότι είναι εντάξει με τη Honda, μα βεβαίως επιμένει ο Μπεζέγιο, ο οποίος είναι ξαναλέω πάρα πολύ δυνατός, άμα έχει ένα Honda. Θα πήγαινε, πιστεύω, μέχρι και πρωταθλητής θα βγαίνε. Βλέπουμε εδώ πέρα όμως το Γκρεσίν, τα Γκρεσίνη μπροστά. Ο DJ με τον Χόρχε, ο οποίος ο Χόρχε μέχρι και έξω πάτησε για να περασπιστεί την πρώτη θέση. Δεν ξέρω ποιος ο λόγος, ο οποίος κακά τα ψέματα καίγεται και αυτός για πρωτάθλημα. Βλέπετε ότι στο MotoGP δεν υπάρχουν ομάδες. Όπα, εδώ ο Μπεζέγι μας σκούντιξε λίγο. Είναι τα κλασικά σκουντίγματα στο Moto3 και γενικώς στο MotoGP. Ξαναλέω ότι εδώ πέρα δεν υπάρχουν ομάδες, μπορεί να υπάρχουν teammates, αλλά ομάδες δεν υπάρχουν. Δεν είναι όπως την F1, ο οποίος θα πάρει εντολή από την ομάδα για να αφήσει κάποιον έστω και στο τέλος του πρωταθλήματος. Εδώ πέρα δηλαδή δεν έχουν χάρες. Όλοι διψάνε για νίκη και για πόντους και για δημοσιότητα βασικά, έτσι ώστε αν πάρουν μια καλή θέση θα πάρουν για μια καλύτερη μεταγραφή. Μόλις συμπληρώσαμε τον πρώτο γύρο του αγώνα. Τα δύο τα γκρεσίνη όπως βλέπετε κλασικά πολεμάνε. Πολύ όμορφο τα πλάνα βασικά εδώ πέρα που βλέπουμε. Και εδώ τους δείχνουμε ότι είμαστε εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Ξαναλέω, είμαστε προς το τέλος του πρωταθλήματος. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε νίκες και κυνηγάμε να είμαστε κοντά στην, ειδικά στον κύριο Χόρχε, στον πρώτο αυτή τη στιγμή, αυτός που οδηγεί στον κύριο που οδηγάει την κούρσα αυτή τη στιγμή. Ο DJ αυτή τη στιγμή είναι μια ευχάριστη έκπληξη γιατί ζορίζει τον κύριο Χόρχε και λογικά οι πολλές συμμάχες φθείρουν και τα ελαστικά. Ξανά εδώ δείτε πόσο έξω βγαίνει ο κύριος Χόρχε παρακινδυνεμένα. Εμείς βεβαίως είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, οπότε βλέπω είμαστε και άνετοι. Να πιέσουμε και λίγο εδώ, να τους δείξουμε ότι είμαστε εδώ. Αλλά προσπαθούμε να σώσουμε και λίγο λάστιχο. Και γενικώς η πίστα αυτή εδώ είναι όπως αυτό ακριβώς. Μπροστινό, γελάω γιατί αυτή τη στιγμή μόλις παίζει να πήραμε και το πρωτάθλημα. Αυτή η πτώση
Ω Παναγία μου, κοίτα. Ω, ελπίζω να μην χτύπησε ο κύριος Χόρχε. Αυτό εδώ που περιμέναμε τόσο καιρό. Πω πω πω, δυστυχώς δεν... είναι αυτή η ατυχία που λέγαμε, γιατί εμείς ήδη έχουμε ατυχήσει δύο φορές. Ο κύριος Χόρχε ήταν τέλειος όλο το πρωτάθλημα και του βγήκε στον προτελευταίο, μάλλον στον... δεν είναι ο προτελευταίος. Έχουμε δύο αγώνες ακόμα. Και εδώ στη μακρινή Αυστραλία, στο Phillip Island, ο κύριος Digi οδηγάει τον αγώνα. Είμαστε άνετοι από ό,τι βλέπω. Ο Digi ήδη λογικά έχει φθαρεί, έχουν φθηρεί τα ελαστικά του. Για να δούμε τι θα δούμε όμως. Είμαστε στον τρίτο γύρο του αγώνα, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Κακός βεβαίως. Καλύτερα να κάναμε τέλος πάντων τις μάχες μας, έτσι ώστε να είναι λιγάκι πιο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, αλλά είπαμε. Τα είχαμε πει και στους προηγούμενους αγώνες και αυτό, να σας πω την αλήθεια, η πίεση και γενικώς η κατάσταση η οποία οδηγούσε ο Χόρχε, φάνηκε ότι πιεζόταν πάρα πολύ. Οπότε προσοχή και εμείς, γιατί όπως βλέπετε τα λάστιχά μας δεν μπορεί να είναι σε καλύτερη κατάσταση από τον Digi. Εδώ πέρα όμως βλέπω τον Μπαστιανίνη, ο οποίος είναι και αυτός ο τρίτος στο πρωτάθλημα. Του κλείνουμε την πόρτα, γιατί όχι, και αυτός προσπαθεί. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να γίνει στο MotoGP. Ο νικητής παίρνει αρκετούς πόντους. Και ξαναλέω, όπα εδώ πέρα όμως κάνουμε την επίθεσή μας στο Digi και στην κρεσίνη του. Του δείξαμε ότι είμαστε εδώ και θέλουμε την πρώτη νίκη, δεν κολώνουμε. Τώρα πάμε για νίκη οπωσδήποτε για να πάρουμε τους πόντους, για να έχουμε ένα αρκετά μεγαλύτερο περιθώριο στο πρωτάθλημα. Όπως έλεγα, όλοι μπορούμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Νομίζω είναι αυτή τη στιγμή εγώ, αλλά και πάλι βασικά στην πρώτη θέση είμαστε εμείς και ο Χόρχε. Αλλά και η δεύτερη και τρίτη και τέταρτη θέση παίζει. Όλα αυτά είναι σημαντικά στην κατάταξη του πρωταθλήματος. Δίνει καλύτερες προσφορές στην μεθεπόμενη χρονιά, στην επόμενη χρονιά η οποία έρχεται, είναι στα κοντά. Για να δούμε όμως εδώ, συνεχίζουμε. Τελευταίος γύρος, είμαστε στη στροφή 1 του Ντούχαν, αν διάβασα καλά. Εδώ είναι η Southern Loop, στροφή 2. Βλέπω ότι έχουμε τώρα λιγάκι γλιστρηματάκια. Νομίζω ότι παίζουμε κιόλας. Έχουμε ήδη κάνει μια αρκετά μεγάλη διαφορά με το δεύτερο, τον Digi παρακαλώ. Και εδώ είναι η κλασική θρυλική αυτή στροφή, οποία αν δείτε το Casey Stoner γενικώς πως οδηγάει σε αυτήν εδώ την πίστα, όσοι προλάβετε τον Casey Stoner, ένας από τους καλύτερους drifter μπορώ να πω, ήταν ένας συνδυασμός balance μαζί με drift, δηλαδή ήταν το παλικαράκι, ήταν αντιγιά. Τέλος πάντων, ας χαρούμε εδώ στο Phillip Island τη νίκη μας. Μόλις τερματίσαμε, μεγάλη νίκη και μάλιστα και με πτώση του Χόρχε. Απίστευτη εξέλιξη, όπως βλέπετε. Μπαστιανίν δεύτερος, ο Digi ο τρίτος, άλλον κανένα, τα πάει πάρα πολύ καλά. Ο άλλος ο teammate του Μπαστιανίν, ο Νταλαπόρτα. Ο Χόρχε, όπως βλέπουμε, τερμάτισε δέκατος τελικά, πέρασε. Μπήκε, δεν ήταν φαίνεται τόσο χτυπημένη η μηχανή του. Και φτάνουμε στο πρωτάθλημα. Είμαστε πλέον πρώτοι με 18 βαθμούς διαφορά ο Χόρχε και ο Μπαστιανίν με 35 και φεύγουμε. Πάμε στην αγαπημένη μου πίστα, τη μακρινή Μαλαισία. Όπως είπαμε και όσοι θυμάστε, σε αυτή εδώ την πίστα πέθανε ο αείμνηστος, σκοτώθηκε βασικά ο αείμνηστος ο Μάρκος Σιμοτσέλη, ο Super Sick. Φοράμε και το δικό του τον αριθμό, το νούμερο του MotoGP, δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχει, ενώ έχει απαγορευτεί κανονικά στο MotoGP, δεν ξέρω να μας επιτρέψει, έχουμε εδώ μια παράξενη στιγμή. Έχει απαγορευτεί γενικώς το πραγματικό MotoGP, το συγκεκριμένο νούμερο έχει αποσυρθεί, αλλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι με το που το είδα το τσίμπησα, λέμε. Φοράμε το νούμερο 58 εδώ στη Μαλαισία και όπως βλέπετε προς τιμή του φίλου μας του Super Sick, τον οποίο τον παρακολουθούσα από τα 250 κυβικά. Απίστευτος αναβάτης, αυτός με την αφάνα, όσοι τον έχετε δει και όσοι τον ξέρετε, δυστυχώς. Προς τιμή του λοιπόν κάνουμε και μια σουζίτσα, 2-10 παρακαλώ, είμαστε πρώτοι, τα σπάσαμε τα χρονόμετρα και σας είχα προειδοποιήσει ότι αυτή την πίστα την ξέρω πάρα πολύ καλά από τα F1 Games που παίζω γενικώς και μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ από πολύ μικρός, δεν ξέρω, είναι στο στυλ μου η συγκεκριμένη πίστα, όπως βλέπετε κοντά ένα δευτερόλεπτο η διαφορά, εντάξει παρά 3 δέκατα και πάμε στον αγώνα, 35 παρακαλώ στον αέρα, 46 στην άσφαλτο με πολύ υγρασία κλασικά, είμαστε στη Μαλαισία ξαναλέω, πολύ καλός όπως λέει και ο κυρίλιος ο καιρός,
και φύγαμε για το starting grid. Ο Μάρτιν δεύτερος, ο Μπαστιανίνη, ο Μπεζέκιο, ο Κάνε, το Ροντρίγκο, όπως και να έχει. Σας είχα πει ότι είμαι πολύ αισιόδοξος και με πολύ τσαμπουκά θα μπούμε στον αγώνα. Ό,τι και να γίνει, πάμε για μεγάλη νίκη. Πρώτα Θεός βεβαίως, γιατί όσες φορές το έχω πει, δεν ξέρεις, MotoGP είναι αυτό, δεν είναι F1. Να πας σε στιγμή λίγο παραπάνω μπροστινό να πατήσεις, έχεις φύγει και μετά ψάχνεσαι και αντεγιά το πρωτάθλημα. Για να δούμε όμως, για να δούμε όμως. Είμαστε εδώ πέρα στο γύρο σχηματισμού, όπως λένε και στην F1, ή στο warm-up καλύτερα, στην προθέρμανση τέλος πάντων των ελαστικών. Ξαναλέω, 35 στον αέρα, είναι αρκετά ζεστά. Για πάμε όμως, πάμε σιγά σιγά. Και ξανά πρώτοι, περιμένοντας τα κόκκινα φώτα. Πατάμε και το συμπλέκτη μας. Σβήνουν τα κόκκινα φώτα και έχουμε αγώνα. Ο Μάρτιν έχει μια καλύτερη κίνηση. Βλέπω και ο Μπεζέκη κλασικά μαζί με τον Μπαστιανίνη. Για να δούμε όμως, θα μπορέσουμε να βουτήξουμε στην πρώτη στροφή της πίστας. Κλασικά βέβαια. Σας είπα ότι η συγκεκριμένη πίστα είναι αγαπημένη μου, ξέρω πολύ τα πατήματα. Εδώ ο Μπαστιανίνη πάει να μας βγει λίγο. Χάνουμε λίγο και από τον Κανέτ. Και δείτε εδώ πάνω από τα κέρμπ, δείχνουμε στο Χόρχε ποιος είναι το αφεντικό σε αυτή την πίστα. Πλέον δεν του χαρίζουμε. Θυμάστε την Ισπανία, θυμάμαι καλά, ο οποίος μας είχε στον τελευταίο γύρο, μας είχε κλείσει και χάσαμε την πρωτιά. Πλέον είμαστε κι εμείς λιγάκι ψήλο. Δεν μπορώ να το πω ότι είμαστε αντιαθλητικοί, είμαστε λιγάκι πιο επιθετικοί. Μέσα όμως στα αθλητικά πλαίσια. Έτσι λίγο αυτό που σας είπαμε, το τζαμπουκά, λίγο πάμε τώρα. Και πάμε στη στροφή 6, σε αυτό το ωραίο το εσάκι. Για να δείτε λίγο κι εσείς την πίστα. Και εδώ ένα πολύ ωραίο καμπί δεξιά. Δείτε εδώ, πατάς εδώ και φεύγεις κατευθείαν για την πίσω ευθεία. Έχει αρκετές ευθείες η συγκεκριμένη πίστα. Αυτή είναι η μικρή ευθεία. Ήδη έχουμε κάνει μια τεράστια διαφορά, το βλέπετε. Αυτή εδώ η στροφή, προσοχή, γιατί γλιστράει πάρα πολύ. Και εδώ βεβαίως, όπως βλέπετε ήδη τα μικρογλιστρήματα, καμία σχέση βεβαίως με τους προηγούμενους αγώνες μας. Βλέπετε ότι πλέον πλαγιάζουμε πάρα πολύ το σώμα μας. Και για να δούμε εδώ όμως, είδα όντως μια πτώση. Πίσω φάνηκε πριν μια μηχανή, αλλά δεν την καλό είδα. Λέω μήπως ήταν. Μήπως κατάλαβα λάθος, όντως ήταν τον Μπαστιανίνη. Δυστυχώς έχει πολλές πτώσεις ο Μπαστιανίνη. Κρίμα για τον Μπαστιανίνη και τη Λέω Παντρέσεν, ο οποίος είναι πολύ καλός οδηγός. Θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν και αυτό στη δεύτερη θέση. Για να δούμε όμως τώρα, δείτε πόσο ωραία πλαγιάσματα και πόσο ωραία πλέον διαχειριζόμαστε και γενικώς το βάρος της μηχανής μας, αλλά και γενικώς τις στροφές, τις οποίες τις παίρνουμε πάρα πολύ ωραία πλέον. Με μικρότερη φθορά στα ελαστικά, παρακαλώ. Και εδώ πέρα, πρώτος, διανύουμε το πρώτο γύρο του αγώνα σε αυτή την τεράστια ευθεία της εκκίνησης τερματισμού της Μαλαισίας. Έχει βεβαίως, είπαμε, τρεις ευθείες. Αυτή είναι η μεγάλη ευθεία της εκκίνησης τερματισμού και βεβαίως και πίσω, λίγο πριν, έχει άλλη μια ευθεία τεράστια, το οποίο στο MotoGP πιάνουν τρελές ταχύτητες και έχουμε και πολλές πτώσεις, ειδικά όταν έχει βροχή. Στην τελευταία στροφή της πίστας φεύγουν ευθεία οι οδηγοί. Έχουν τραυματιστεί αρκετοί εκεί πέρα, αλλά και επίσης έχουν κρυθεί και πολλοί αγώνες στη συγκεκριμένη πίστα, ειδικά όταν βρέχει. Και όταν βρέχει εδώ δεν σταματάει, παρακαλώ. Είναι ένα εξωτικό μέρος. Και βλέπουμε εδώ τον κύριο Χόρχε, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του προσπαθεί, ας το πούμε, να... Ω, Παναγία μου, έπεσε! Παιδιά, μόλις πήραμε πρωτάθλημα! Παιδιά, μόλις πήραμε πρωτάθλημα! Αυτή τη στιγμή παίζει να έχουμε πάρει το πρωτάθλημα. Πρέπει να είμαστε MotoGP. Δείτε εδώ χαρά. Μόλις μας ενημερώνουν από τα pit ότι ο Χόρχε Μάρτιν αυτή τη στιγμή έχει πέσει. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο τελευταίο γύρο του αγώνα. Το κόψα γιατί δεν υπήρχε κανένας. Όπως βλέπετε, έχουμε τεράστια διαφορά με τους πίσω. Και ναι, μόλις εδώ, μόλις περάσουμε τη γραμμή κίνησης τερματισμού, είμαστε πρωταθλητές στο Moto3, κυρίες και κύριοι. Το είπα και λίγο πιο τηλεοπτικά. Συγχαρητήριά μας. Ορίστε λοιπόν. 2.11 παρακαλώ, μετά το αφήσαμε με την πτώση του κύριου Χόρχε, ο οποίος από ό,τι βλέπω ξανασηκώθηκε και βγήκε έκτος, πήρε βαθμούς. Δεν έχει όμως καμία σημασία. 329 πόντους. Ο Χόρχε είναι αδύνατο να μας περάσει. Έχουμε 33 βαθμούς διαφορά. Παίζει βεβαίως και ο Άρων Κανένα να περάσει το Χόρχε και να γίνουμε 1-2 στο πρωτάθλημα. Αυτό
δεν μας ενδιαφέρει, είναι πιο καλό για την ομάδα. Τελειώσαμε, παιδιά, είμαστε πλέον πρωταθλητές του Moto3. Μπαίνουμε ήδη, θα παίρνουμε ήδη προσφορές. Όπως βλέπετε, το βλέπουμε εδώ πέρα και στα social media και καλά του παιχνιδιού, ότι είμαστε πλέον πρωταθλητές. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας, η οποία βεβαίως δεν ήταν από την αρχή. Θυμόμαστε ότι ήμασταν με μια άλλη ομάδα στην αρχή, αρχίσαμε την Αντζελινέτο, όσοι θυμάστε. Και φεύγουμε με τον Τζαμπουκά βασικά και θα πάμε στην Ισπανία. Για να κάνουμε όμως μια ανασκόπηση. Πώς βλέπετε εδώ πέρα, Κατάρ, βλέπουμε όλους από MotoGP, Moto2, Moto3. Βλέπετε εδώ πέρα, ας το πούμε, στη Red Bull και στην Ισπανία, πρώτος. Βλέπουμε και τα δοκιμαστικά, starting position, βλέπω εδώ. Ο DJ εδώ πέρα, ο Μπαστιανίνη, παρακαλώ, στη Γαλλία. Εμείς εδώ πέρα ήμασταν πέμπτη, δεύτερη στην Ισπανία ξανά, στο Άσεν, στο Μπρνό από πέμπτη, εδώ πέρα που χάσαμε 29η από ό,τι είδα. Εδώ πέρα πάλι στην Ταϊλάνδη, πρώτη, τρίτη στην Ιαπωνία και δεύτερη, αυτό που σας είπα τον αγώνα που δεν τον είδαμε. Και τον πήρε ο Κανέτ από ό,τι βλέπω, ο Κανέτ. Και εδώ πέρα στην Αυστραλία, στον προηγούμενο αγώνα και Μαλαισία, παρακαλώ. Πολλά μας συγχαρητήρια, παιδιά. Όπως βλέπετε, ξανά βαθμολογία του πρωταθλήματος, 33 πόντους διαφορά, παρακαλώ. Η δεύτερη θέση θα παιχτεί πάλι ανάμεσα σε Χόρχε Κάνετ. Ο Μπαστιανίνη είναι λίγο μακριά. Και εδώ είναι η ανασκόπηση γενικώς όλης της χρονιάς. Όπως βλέπετε, βγήκαμε και 21 κάποια στιγμή. Έχουμε βέβαια και τις κακές στιγμές μας. 9-5 βλέπω. Και τέλος πάντων τα αφήνουμε όλα. Πάμε, πετάμε Ισπανία, τελευταίος αγώνας. Εδώ βεβαίως βλέπουμε ότι έχει και ένα poll στα social media σε ποια ομάδα θα πάμε. Μας προτείνουν για τη VR46 περισσότερο, γιατί έχουμε μία με το και με το 58, έχουμε μία, ξέρουν ότι έχουμε γενικώς μία συμπάθεια στην ομάδα του Βαλεντίνο Ρώση. Έχουμε βεβαίως από ό,τι είδα και προσφορές από το MotoGP, παρακαλώ. Όπως και να έχει, τα ξεχνάμε αυτά, είμαστε πλέον στην Ισπανία. Τα πήγαμε πολύ κακά γιατί έβρεχε, ήταν βρεμένη πίστα. Ο DJ βεβαίως τα έδωσε όλα μαζί και με τον Χόρχε. DJ πολύ δυνατός στο τέλος της χρονιάς. Φύγαμε λοιπόν, παρόλο που ήταν στο qualify είχε βροχή, ήταν λίγο βρεγμένη πίστα στον αγώνα, η οποία βεβαίως θα ήμασταν, επειδή ήμασταν τα πρώτα μηχανάκια, θα τη στεγνώσουμε. Και για το Moto2 και το MotoGP, λογικά αν δεν βρέξει θα τη στεγνώσουμε την πίστα εμείς. Έτσι πάει, το Moto3 πάντα στεγνώνει την πίστα. Με τα πατήματα, καταλαβαίνετε τώρα, και τα λάστιχα γενικώς, οι λαστιχές που αφήνουμε κάτω στον άσφαλτο. Γενικώς η γραμμή του αγώνα, η γραμμή εκείνη που πάνε όλα τα μηχανάκια, τα πατήματα τέλος πάντων, είναι τα πρώτα που στεγνώνουν. Φύγαμε λοιπόν, τελευταίος αγώνας ως πρωταθλητές, αλλά παρά αυτά θα τα δώσουμε όλα μόνο και μόνο για τον Τζαμπουκά. Είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα φύγουν τα Γκρεσίνη και ποιος από τους δύο θα μπορέσει τελικά να διακριθεί. Βεβαίως, εντάξει, το πιο πιθανό είναι ο Χόρχε. Αλλά μέχρι στιγμής είναι πολύ, μα πάρα πολύ άτυχος. Δύο αγώνες ο οποίος έχει πέσει και γενικώς έχασε. Για να δούμε όμως εδώ, πρώτη στροφή της πίστας. Εδώ βλέπουμε Μπαστιανίνη με τα Γκρεσίνη, απότομος. Και έχουμε εδώ τον Αντωνέλη, τον Ταλαπόρτα με τη Λέοπαρντ και αυτός. Και ο Κάνετ, ο οποίος προσπαθεί και αυτός να μπει. Γιατί όχι, νομίζω ότι άμα για κάποιο λόγο πέσει ο Χόρχε και ο Κάνετ τελικά μπορέσει και νικήσει τον αγώνα, θα είμαστε 1-2 στο πρωτάθλημα. Δεν είναι καθόλου κακά για τη συγκεκριμένη την ομαδίτσα που μπήκαμε. Μαδίτσα, τι λες και ομαδίτσα τώρα, την Εστρέλα, τέλος πάντων, αλλά για την ομάδα μας. Μάλλον καλύτερα να διευκρινίσω, να διορθώσω μάλλον. Πολύ, είχαμε. Για κάποιο λόγο είμαστε πολύ επιθετικοί. Λίγο σκουτήξαμε λίγο παραπάνω τον Ταλαπόρτα. Δεν ήταν και τόσο καλή η κίνηση αυτή που κάναμε. Αλλά τέλος πάντων, εδώ να το σοκάνε, το οποίο μας κλείνει για λίγο. Σαν μας λέει, τι κάνεις ρε φιλαράκι, εσύ είσαι πλέον πρωταθλητής, τι θέλεις, ας πούμε. Και όμως έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή παίζουμε και λιγάκι. Είναι η πρώτη χρονιά που οδηγάμε στη συγκεκριμένη πίστα και με τη συγκεκριμένη μηχανή. Προσπαθούμε βεβαίως, αν το καλοσκεφτείς, είναι και κάτι σαν προπόνηση για τη Moto2 χρονιά που έρχεται. Πολύ ωραία, έκλεισε εδώ την πόρτα ο Νταλαπόρτα και βρήκε την ευκαιρία ο Άρον Κάνετ που είχε καλύτερη έξοδο στην τελευταία στροφή της πίστας, 13, η οποία γλιστράει πάρα πολύ αν δεν έχει την κατάλληλη θέση του σώματός σου. Και φύγαμε εδώ, μάλλον η πρώτη τελευταία. Αυτή τη θεωρώ την πίστα, επειδή έχει μια τεράστια αριστερή καμπή, νομίζω ότι είναι ένα, αλλά είναι 13 και 14 από ό,τι είδα. Όπως και να έχει, εγώ τη θεωρώ σαν μια τελευταία αριστερή καμπή της πίστας και όχι σαν δύο στροφές. Εδώ τελικιάσαμε 240 χιλιόμετρα, περνάμε και τον Ταλαπόρτα. Ο Μπαστιανίνη από ό,τι βλέπω.
οδηγεί την πίστα, την κούρσα, συγγνώμη, στην πίστα τέλος πάντων. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, πολύ ενθουσιασμένος. Έχω χάσει λίγο τα λόγια μου, το μυαλό μου είναι αλλού αυτή τη στιγμή. Μετά από τόσο καιρό, επιτέλους καταφέραμε μαζί, βεβαίως, με το παρεάκι εδώ. Καταφέραμε να πάμε στην πρώτη θέση, παρακαλώ. Εκεί που αρχίσαμε με μια υποδιέστερη μηχανή, την Angel Nieto, και μετά πήραμε την τεράστια απόφαση να πάμε στη Honda. Μια πολύ δύσκολη απόφαση, η οποία θα ήταν δύσκολη από την άποψη ότι έπρεπε να στήσουμε πάλι τη μηχανή για την αρχή. Ου, έφυγε ο Παναγία μου, τον πήρα τον Νταλαπόρτα. Ο Νταλαπόρτα, ναι, ήταν ο Λορέντζο Νταλαπόρτα, ο οποίος είναι από τη Leopard Racing. Δυστυχώς αυτή η Leopard, δεν ξέρω, είχε πολλές πτώσεις, ίσως έχουν πρόβλημα γενικώς στην ομάδα. Με τον Μπροστινό, από ό,τι είδαμε και στον προηγούμενο αγώνα, ο Μπαστιανίνη έπεσε έτσι με τέτοιο τρόπο. Για να δούμε όμως τώρα, είμαστε πίσω από τον Γκάνετ. Μπεζέκη κλασικά με τον Αντωνέλη, επικές μάχες σε όλους τους αγώνες. Και εδώ ο Ντίζι, ο Μπαστιανίνη πρέπει να είναι πρώτος. Και με αυτά και με αυτά τα αφήσαμε. Έχω κόψει όλο τον περιττό αγώνα, δεν κάναμε τίποτα. Είμαστε πλέον πρωταθλητές, μπήκαμε μόνο και μόνο έτσι για να τους σπάσουμε τον τζαμπουκά, σαν να λέμε. Για να τους πούμε ότι και στον επόμενο χρόνο, στο Moto 2 λογικά, θα δούμε τώρα τι θα επιλέξουμε. Εδώ πέρα δείτε ξανά, δείχνουμε εδώ πέρα ότι είμαστε, παρόλο που έχουμε πάρει το πρωτάθλημα, είμαστε επαγγελματίες. Κυνηγάμε μέχρι και στο τέλος να πάρουμε και βαθμούς, αλλά και ξαναλέω, μαζεύουμε στατιστικά και γενικώς ό,τι έχει σχέση με τηλεμετρία. Ου, εδώ έχουμε ένα πολύ μικρό γλίστριμα, τι πολύ μικρό, παρ' να πέσουμε, κάνουμε high side. Εδώ δείτε, τέλος λοιπόν η σεζόν, συγχαρτήρια, να τόσο Χόρχε Μάρτιν παρακαλώ νίκησε τον αγώνα, Μπαστιανίνη, ο Ντίτζι, είμαι πολύ περίεργος, ναι τελικά δεύτερος ο Χόρχε, ο Άρον Κανέτ δεν μπόρεσε τελικά, ούτε ο Μπαστιανίνη, τρίτος ο Άρον Κανέτ, μπράβο στον Κανέτ, είμαστε πλέον πρωταθλητές, με πρώτο και τρίτο παρακαλώ, στην ίδια ομάδα, ο Χόρχε άτυχος, μπορώ να το πω άτυχος, γιατί εμείς περιμέναμε για μία πτώση, ένα λάθος, τελικά ήρθαν αρκετές πτώσεις και αρκετά λάθη από τη συγκεκριμένη ομάδα, δεν άντεξε την πίεση και εδώ όπως βλέπετε έχουμε το MotoGP, τις προσφορές του MotoGP, αυτό που σας έλεγα, είμαι πολύ σκεπτικός, έχουμε και την Angel Nieto που πρωταρχίσαμε, δηλαδή κάλλιστα μπορούσαμε να μπουκάρουμε στη MotoGP και να τα σκίσουμε όλα, αλλά να σας πω την αλήθεια, θέλω να βιώσω και τη Moto2 την εμπειρία. Δεν ξέρω, μπορεί να παίξουμε λίγο Moto2 και κάποια στιγμή προς τη μέσα τη σεζόν μπορεί να αλλάξουμε, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, Φενάτη βλέπω εδώ, Φενάτη δεν τον γουστάρω με τη Sniper Team. Όσοι ξέρετε από MotoGP έχετε καταλάβει τι έκανε πρόσφατα. Και εδώ είμαστε στη VR46, το σκέφτομαι πάρα πολύ. Για πάμε όμως να δούμε και τις άλλες προσφορές, γιατί έχουμε αρκετές προσφορές από όλη τη Moto2, βασικά όλη την γκάμα, όλες οι εταιρείες και γενικώς οι ομάδες, γιατί βασικά εταιρείες KTM και Kalex από ό,τι βλέπω είναι οι περισσότερες. Τέλος πάντων, όλες οι ομάδες μας έχουν στείλει προσφορές, είμαστε οι πρωταθλητές του Moto3 παρακαλώ και φεύγουμε για Moto2, πάρα πολλές εδώ πέρα βλέπουμε, μέχρι και η Tech 3 Racing ας το πούμε. Όλες από την πρώτη μέχρι την τελευταία, εμείς λογικά θα... Δεν ξέρω, είμαι λίγο μπερδεμένος, έλεγα για MotoGP, αλλά δεν θέλω να πάω έτσι. Μέχρι και, φανταστείτε, μέχρι και στο Moto3 μας ξαναδίνουν προσφορές, εμείς βέβαια δεν θα παίξουμε κι άλλοι στο Moto3. Λοιπόν, εδώ πέρα να σας πω την αλήθεια, πήγα να βγω για να το κάνω κάτι σαν κλήρωση ένα πράγμα, έτσι ώστε να με βοηθήσετε να αποφασίσω, αλλά δεν μ' άφηνε, δυστυχώς, και έπρεπε τελικά να αποφασίσω μόνος μου. Και όπως βλέπετε αποφάσισα να πάμε στη VR46. Επόμενη σεζόν λοιπόν, όπως βλέπετε, καμία σχέση με τα Moto3 τα μηχανάκια. Αρκετά πιο τούμπανο, αρκετά μεγαλύτερα χιλιόμετρα, κυβισμός, άλλα fairing. Είναι το ανάμεσα MotoGP με Moto3. Όπως βλέπετε είναι τούμπανο το μηχανάκι, καμία σχέση με το Moto3. Όπως και να έχει που λέτε, δυστυχώς δεν μπόρεσα να κάνω την κλήρωση. Θα ήθελα να κάνω την κλήρωση μέσω του YouTube για να αποφασίσουμε μαζί παρεάκι, αλλά δεν μπορούσα να βγω. Και αυτό επηρέασε τελικά και να αποφασίσουμε. Στην απόφασή μου. Λοιπόν, παιδάκια, επόμενο βιντεάκι, Moto2 παρακαλώ κατηγορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε σε όλη αυτή τη σεζόν. Και φύγαμε 2019 με Moto2 και πολλά γκάζια. Κλάκια, τα λέμε.